Αφροδίτη Κολιοκώστα. Μάλιστα. Τραυματιοφορέα στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Μάλιστα. Και μόνο που το ακούει κάποιο, τρομάζει. Το Λαϊκό Νοσοκομείο είναι ένα νοσοκομείο το οποίο εξυπηρετεί πάρα πολλέ περιοχέ. Και κατά κανόνα σε εσά έρχονται επίγοντα. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, είναι ένα δημόσιο. Μπορεί να μα περιγράψει λίγο τι σημαίνει να δουλεύει τραυματιοφορέα σε ένα τόσο κομβικό νοσοκομείο. Μένα είναι η πρώτη μου δουλειά εκεί, δεν είχα ξανασχοληθεί ποτέ με νοσοκομεία, δεν είχα καμία σχέση. Mm -hmm. Έπιασα δουλειά στο Λαϊκό τον Αύγουστο, mm -hmm. κάνοντα αίτηση σε μία σύμβαση επικουρική. Mm -hmm. Ήταν πρωτόγνωρη η εμπειρία για μένα και πολύ σημαντική. Δεν είχα ξαναδεί φορείο, δεν είχα ξαναδουλέψει με φορείο, μάλλον συγγνώμη. Mm -hmm. Δεν είχα ξανασχοληθεί με το υγειονομικό κομμάτι. Άκουγα απ' έξω τι γινόταν. Η αλήθεια μέσα είναι πιο συγκλονιστική έχει αμεσότητα με τον ασθενή. Θα πρέπει να τον παραλάβει από την είσοδο. Θα πρέπει να τον πα άμεσα σε κάποιο γιατρό να, τον, να, εκτιμήσει την κατάσταση, να εκτιμήσει την ασθένεια που έχει και μετά να ξεκινήσει η υπόλοιπη διαδικασία. Να πάει στον γιατρό, να κάνει εξετάσει και αργότερα, ανάλογα το τι θα δείξουν οι εξετάσει, θα πάρει τον ασθενή από τον γιατρό και θα τον πα να κάνει τι εξετάσει. Αν θα χρειαστεί χειρουργείο, θα πρέπει να το μεταφέρει στο χειρουργείο. Από το χειρουργείο τον παίρνει, το πα στο δωμάτιο μετά. Θα πρέπει να τον μεταφέρει με απόλυτη ασφάλεια από το φορείο στο κρεβάτι. Ή αν μπορεί να έχει πληγή, μπορεί να είναι κάποιο επικίνδυνο μικρόβιο, μπορεί το οτιδήποτε, θα πρέπει να έχει τα μάτια σου πάνω στον ασθενή. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. σε μία βάρδια κανονική δική σου, όταν εφημερεύει το λαϊκό, πόσου ασθενεί μπορεί να χρειαστεί να υποδεχτείτε αναλόγως τη μέρα, την περίπτωση Το χειμώνα που είναι και οι λοιμόξες, που είναι και οι γρήπες και τροχαία. Γενικά είναι ένα γενικό νοσοκομείο, είναι άγνωστο, δηλαδή έρχεται όγκος. Κάποιες φορές τα στενοφόρα στην πύλη του λαϊκού δεν χωράνε. Αναγκαζόμαστε και κλείνουμε το δρόμο για να μπορέσουν τα στενοφόρα να κατεβάσουν με τους ασθενείς και να τους παραλάβουν στα εξωτερικά ιατρία που πολλές φορές μπουκώνουν εκείνες γιατί δεν μπορούν να δεχτούν το προσωπικό αισθάνεσαι ότι είναι επαρκέ. Όχι, σε καμία περίπτωση. Πέρα. Δεν θα πω να διπλασιαστεί, να τριπλασιαστεί ίσω. Σοβαρά. Βεβαίω. Και φαντάζομαι ας... σε, σε, όλη την αλυσίδα εννοεί έτσι. Γιατί σε ναι, 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 ναι. ναι, ναι. τραυματιοφορέα, ο γιατρό εκτιμάει ποια είναι η κατάσταση του ασθενού. Φαντάζομαι το νοσηλευτικό προσωπικό θα πρέπει να κάνει κάποιε εξετάσει, υποθέτω. Και μετά ο γιατρό να επανεκτιμήσει στη βάση και των εξετάσεων. Οι, Οι γιατροί, ναι να εκτιμήσουν την κατάσταση. Mm. Να φανταστείς ότι ο τραυματιοφορέας, όταν έχουμε ένα βαρύ περιστατικό και είναι χτυπημένο, χειρουργημένο, χτυπημένο, βαρύς άνθρωπος, ο οποίος δεν υπάρχει ένας τραυματιοφορέας που μπορεί να δείξει. Χρειάζονται δύο και πολλές φορές και τρεις τραυματιοφορείς για να μεταφερθεί ο ασθενής με ασφάλεια στην κλινική, στο χειρουργείο, οπουδήποτε, στο εξεταστήριο. Πολλές φορές χρειάζονται και τρει τραυματιοφορείς. Στις κλινικές επάνω στα νοσοκομεία οι νοσηλευτέ ξεπερνάνε τον εαυτό του. Mm -hmm. Άπειρε φορέ όπω και οι γιατροί. Στη δική σου βαρύ, πόσοι τραυματιοφορεί είστε. Πρόσφατα, εχθέ που εφημερεύαμε, ήμασταν 13 τραυματιοφορεί και άλλοι 10 πάλι θα. θα είχαν πάρα πολλή δουλειά να κάνουν. Θα είχαν πάρα πολύ δουλειά να κάνουν. Έχνουν, πάρα πολύ δουλειά να κάνουν. Κάποια στιγμή ε, το απόγευμα ήρθε μία κοπέλα η οποία είχε σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα. Είχε οξυγόνα, είχε καλώδια, είχε σωλήνε, είχε σωληνάκια στον οργανισμό τη χρειάστηκαν δύο και βοήθησε και ο γιατρό με το κεφάλι. Για να μπορεί να μεταφερθεί με ασφάλεια στον αξονικό που θα πρέπει να το μεταφέρουμε στο κρεβάτι του αξονικού αργότερα. Στο κρεβάτι του γιατρού για να την εξετάσει και όλα αυτά με προσοχή. Δηλαδή, να το πούμε γιατί ο περισσότερο κόσμο δεν το ξέρει. Η δουλειά του τραυματιοφορέα δεν είναι απλώ να παραλάβει τον ασθενή από το ασθενοφόρο και να τον πάει μέσα στο γιατρό και τέλο. Ναι, είναι ευθύνη του γιατρού μετά αυτό. Θα το βάλουμε εμεί τον ασθενή με ασφάλεια όμω. Mm -hmm. Γιατί όταν ο ασθενή συνήθω πηγαίνει, ένα. Όταν ο ασθενή όμω είναι βαρύ, έρχεται με σωληνάκια, με πολλά ορού, οξυγόνα, πολλέ φορέ και διασωλημμένο. Τραυματικό... Για πόση ώρα μπορεί να χρειαστεί ένα τραυματιφορέα να είναι με ένα περιστατικό μα, Από 5-10 λεπτά έως και μισή ώρα. Μάλιστα. Γιατί πολλέ φορέ μεταφέρουμε και ασθενεί από Μισή τη ώρα, γιατί? ΜΕΘ, γιατί θα πάμε στη ΜΕΘ να παραλάβουμε τον ασθενή, μπορεί να έχει ορίσει ο γιατρό να, ξε... να κάνει αξονική. Mm -hmm. Να έχει ζητήσει ο γιατρό να γίνει αξονική. Όταν θα πα στη ΜΕΘ, έχει έναν άνθρωπο, τον οποίο δεν λειτουργεί τίποτα. Είναι όλα με μηχανήματα και όλα με, υποστήριξη. με, υποστήριξη, με μηχανική υποστήριξη. Επομένω, για να τον μεταφέρει με ασφάλεια, πρέπει να κοιτάξει να δούμε τα μηχανήματα ότι. Θα τα μεταφέρουμε με ασφάλεια πάνω στο φορείο μαζί με τον ασθενή ή με το κρεβάτι, λόγο το περιστατικό. Να ελέγξουν οι γιατροί ότι όλα λειτουργούν κανονικά και να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά, γιατί μπορεί να είναι χειρολογημένο, μπορεί να έχει, κάνει, να έχει κάποιο άλλο πρόβλημα υγεία, που να μην χρειάζεται να, να ταρκούν τα πολλέ φορέ. Επομένω, η δουλειά μα εκεί είναι mm -hmm. απαραί... οπωσδήποτε να πάνε δύο τραυματιοφορεί, ένα γιατρό και να μα ακολουθήσει μέχρι κάτω. Η Αίσθηση που μου δίνει είναι ότι το πόστο το δικό σα είναι ένα πόστο στο οποίο έχει την αίσθηση μια διαρκού μάχη. Ναι. Δηλαδή έχει εντάσει, έχει αγωνία, είναι πραγματικά στο μέτωπο τη υγεία. Έτσι δεν είναι α πούμε μια πρωτοβάθμια φροντίδα που θα πάω σε μια προγραμματισμένη επίσκεψη να δει λίγο το λαιμό μου ο γιατρό γιατί έχω βίχα ή οτιδήποτε. Είναι περιστατικά για τα οποία πρέπει να νοιαστεί να λειτουργήσει, να σκεφτείς να έχει οργανωθεί, να έχει το μυαλό σου να μην κάνει λάθο. Ναι, ναι. Εκείνε ακριβώ τι στιγμέ. Ναι. Αυτό που είπε, δηλαδή από τα πέντε λεπτά μέχρι τη μισή ώρα, πρέπει να είσαι απόλυτα συγκεντρωμένη. Άρα είναι καθυπερβολή, Είναι, είναι συνθήκε πολέμου όμω. Δεν είναι δηλαδή συνθήκε ακραίε, με πολύ μεγάλη ένταση. Ναι. Εντάξει, έχουμε κάθε μέρα έρχεται. Δεν ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Ειδικά σε μια εφημερία δεν ξέρει τι θα σου έρθει. Πρέπει να είσαι έτοιμο. Πολλέ φορέ ο συνάδελφο έχει παραλάβει περιστατικό, αν και απαγορεύεται κανονικά, mm. έχει παραλάβει περιστατικό στην πύλη και αναγκάστηκε να κάνει κάρπα μέχρι να φτάσει. Απλώ θα είχε πεθάνει. Ας πούμε. Θα είχε πεθάνει, ναι. Είχε πεθάνει, ναι. έκανε κάρπα mm -hmm. επιτόπου για να προλάβουμε να πάμε στο καρδιολογικό. Και αυτό απαγορεύεται να το κάνει ο τροματιβορέα, δηλαδή. Κανονικά δεν είναι. Δεν είναι η δουλειά του, ναι. Δεν είναι η δουλειά του. Αλλά, αλλά εκείνη τη στιγμή, με φωνάζομαι άκρη-άκρη είναι καρδιά, είναι καρδιά και τον βλέπει τον άλλον ότι δεν. θα έπρεπε εκείνη τη στιγμή να, να λειτουργήσει. Να λειτουργήσεις. Κανονικά θα βγει ο γιατρό έξω. Αλλά στην παρούσα φάση, όταν έχει εφημερία mm -hmm. και να θέλει να προλάβει. Δεν θα λειτουργούσε έτσι και εκτό νοσοκομείου όμω. Ναι. Έτσι δεν είναι. Άρα. Για να κάνει αυτή τη δουλειά, καταρχά πρέπει mm. να είσαι άνθρωπο. Να αγαπά τον συνάνθρωπό σου και να τον υπολογίζει. Αλλιώ δεν μπορεί να την κάνει αυτή τη δουλειά. Ναι. Είναι δύσκολη δουλειά. Και αισθάνομαι και τυχερή γιατί εγώ στο Λαϊκό το Νοσοκομείο, οι τραυματιοφορεί συνάδελφοί μου, έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα μεταξύ μα. Mm -hmm. Υποστήριξη για να περνάνε οι βάρτε όσο το δυνατόν πιο ανέμεκτα. Αν, αν και είναι δύσκολο γιατί είστε λίγοι σε σχέση είμαστε με τι ανάγκε. Είμαστε μία γροθιά όμω. Mm -hmm. Ο ένα όταν χρειάζεται βοήθεια από τον άλλον. Πόσα περιστατικά, δηλαδή, μα παίρνει ο χρόνο. Νομίζω ότι είναι, είναι η ψυχολογία μάχη στην οποία μπαίνετε. Mm. Δηλαδή, όταν ξεκινάει η βάρια σα, εγώ ε, σου λέω: Τι αίσθηση μου δίνει τώρα που μου τα περιγράφει, αλλά πόσο διαφέρει αυτό από μια δουλειά γραφείου, mm. ακόμα από και μια δουλειά στον κλάδο τη υγεία. Αλλά σε διαφορετικό πόστο. Είστε ακριβώ στην αιχμή των κρίσεων. Να, mm. εκεί που τα πράγματα, α πούμε, είναι οριακά όπου πρέπει να λειτουργήσει σε αυτά τα πέντε λεπτά λοιπόν, με την και να, να το ένα στον άλλο. Είπε ότι το προσωπικό είναι πολύ κάτω του απαραίτητο. Δηλαδή, και διπλάσιο να ήσασταν, δεν θα ήσασταν αρκετοί. Το τριπλάσιο να το ναι. ε, συζητούσαμε. Οι αμοιβέ των είναι, ε, και οι δικέ σα και των άλλων υγειονομικών. Από πού να ξεκινήσω και πού να σταματήσω. Διαλέγει. Να μιλήσουμε καταρχά για του γιατρού, οι οποίοι άνθρωποι έχουν φάει τα καλύτερά του χρόνια, επέλεξαν να γίνουν γιατροί. Έχουν τι ζωέ μα στα χέρια του. Ξεκινάμε με το βασικό. Η αμοιβή σε ένα δημόσιο νοσοκομείο για τον γιατρό, θα τα έλεγα, εγώ προσωπικά θα την έλεγα εξαρτηριστική. Mm -hmm. Αυτή τη στιγμή ο γιατρό δουλεύει στην εφημερία έω και 30 ώρε, με ελάχιστο χρόνο ξεκούραση, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να πει θα κάτσω λίγο και θα συνεχίσω. Μαζί με τι εφημερίε, ένα ρετό θα φτάσει τα 1200 ευρώ. Όπω τα λένε μέσα. Μαζί με τι εφημερίε. Με ό,τι συνεπάγεται εφημερία νυχτερινό. Λοιπόν, όπω καταλαβαίνει. Να μην αναρωτιόμαστε όταν γιατί φεύγουν. Να μην αναρωτιόμαστε γιατί φεύγουν. Αυτοί οι άνθρωποι, παρόλο αυτό το μισθό που παίρνουν μέσα στα νοσοκομεία, μένουν εκεί και παρέχουν τη φροντίδα σε άπορου, σε ανθρώπου που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Και είναι πάντα απίκοπτο. Εδώ είναι κάτι νομίζω για εμά του υπόλοιπου, για εμά που είμαστε έξω από το σύστημα υγεία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι κάποιοι άνθρωποι κάνουν μια δουλειά όχι για τα λεφτά. Διότι δηλαδή ναι. αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να τα βρει σε μια άλλη δουλειά. Ένα άνθρωπο εκπαιδευμένο, με πανεπιστημιακή εκπαίδευση, θα μπορούσε να τα βρει. Αλλά επιλέγει να είναι στην καρδιά τη μάχη, στο μάτι του κυκλώνα ναι. τη κρίση και να δίνει την καθημερινή μάχη. Αυτό, δηλαδή, είναι κάτι το οποίο πρέπει εμείς, που είμαστε έξω από το σύστημα υγείας, να το έχουμε ε, πάντα στο μυαλό μας. Θες να μου περιγράψεις ένα έτσι πολύ δύσκολο περιστατικό που αντιμετώπισε. Δεν θυμάμαι σε ποια εφημερία ήταν. Μάλιστα, ήμουνα και νύχτα. Ε, ήρθε ένα περιστατικό της καρδιολογικής, τρεις ώρα τη νύχτα. Ε, δεν... Ο γιατρό μέσα γιατί είναι πραγματικά μια μάχη. Είχε άλλα τρία εμφράγματα ο καρδιολόγο μέσα στη, στα εξωτερικά ιατρία. παραλαμβάνουμε το περιστατικό. Με και ασθενοφόρο. Με στενοφόρο, βέβαια, με γιατρό και φωνάζανε κιόλα. Γρήγορα, γρήγορα πεθαίνει. Mm -hmm. Μπαίνουμε μέσα. Ο καρδιολόγο φαινόταν ο άνθρωπο ότι πλέον είχε. Ναι, εξαντληθεί. Είχε εξαντληθεί. Ε, θυμάμαι την όμω παρόλη την κούρασή του. Το τι κινήσει έκανε μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό και βοήθησε τον ασθενή να πάρει ανάση και να μην του μείνει στα χέρια, αυτό πραγματικά ήταν εμεί τον πήγαμε, τον παραδώσαμε, αλλά μου έμειναν οι κινήσει του του όχι δεν θα τον χάσουμε, θα κάνουμε τα πάντα και φαινόταν, δηλαδή αν τον έβλεπε, τον έβλεπες, αν το αν είδαμε, είχε ήδη 13 ώρε πάνω από όλου του υπόλοιπου ασθενεί. Γι' αυτό λέμε ότι. Ηρωέ είναι πραγματική. Είναι ήρωες. πραγματική ηρωέ του συστήματο υγεία πραγματικά. Και πάμε παρακάτω. Ναι. Οι οποίοι είναι νοσηλευτέ. Νοσηλευτέ στα εξωτερικά ιατρία, να μην το συζητήσουν οι ανθρωποι mm -hmm. Μπαίνουν μέσα στα εξωτερικά ιατρία οι νοσηλευτέ και παρέα με του γιατρού που δεν το οκτάρο ενό νοσηλευτή στην εφημερία. Πραγματικά είναι ένα οκτάωρο τραξίματο, δηλαδή άθληση κανονική. Δεν σταματάει δευτερόλεπτο. Μπορεί να αντιμετωπίσει Δεκάδε, μην πούμε. Έχει 8 ώρε, πολλέ φορέ και 8,5 και 9. Γιατί μπορεί να χρειαστεί εκείνη τη στιγμή να έχει ένα περιστατικό που δεν μπορεί να το αφήσει τη μέση. Έχει 8 ώρε, 8 ώρε δεν κάθεσαι. Mm -hmm. 8 ώρε είναι με μία σύρυγγα να βάλει φλέβα σε κάποιον ασθενή. Και ό,τι συνεπάγεται αυτό. Πολλέ φορέ οι ασθενεί έχουν ήδη δυσκολίε στι φλέβε του, στην να, ναι. ούρηση παντού. Είναι ένα διαρκή αγώνα για αυτού του ανθρώπου. Και να μην μιλήσουμε για του νοσηλευτέ τη κλινική αργότερα που ανεβαίνουν τα περιστατικά. Θα πάμε και εκεί, αλλά θέλω να, να μου πει το εξή. Ε, Νοσηλευτή στα εξωτερικά ιατρικά, για πάμε λίγο στην άλλη πλευρά. Ο ασθενή που έρχεται στα εξωτερικά ιατρικά, πώ είναι να μπορεί να περιμένει. Με τι σημερινέ συνθήκε, στο δικό μα το νοσοκομείο, που σχετικά θεωρείται καλό, mm -hmm. δηλαδή στου χρόνου, είναι από 2-3 ώρε ξεκινάει και σε άλλο νοσοκομείο που να φτάσει και 26 πρόσφατα το έργο. Δηλαδή. Και 26 ώρε αναμονή. 26 ώρε αναμονή. Ναι. Το έζησα εγώ προσωπικά με δικό μου άνθρωπο σε άλλο νοσοκομείο. Μιλά για προσωπική εμπειρία. Ναι, 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 Δηλαδή δεν θα το έλεγα τόσο. Θες, θες να μα πει, όχι λεπτομέρειε, αλλά. είχα τη μητέρα μου που πήγαμε με ασθενοφόρο με λίμωξη του αναπνευστικού στο νοσοκομείο. Φτάσαμε στα εξωτερικά ιατρία που είχε θέμα, δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Mm. Μόλι μπήκαμε μέσα, τρομάξαμε. Πήγαμε 9 η ώρα το πρωί και ανεβήκαμε στην κλινική την επόμενη μέρα στι 12 η ώρα το μεσημέρι. Όχι ότι οι γιατροί δεν έκαναν οι άνθρωποι. Όχι, oh, όχι. Oh, oh, oh. Δεν γινόταν εκ των πραγμάτων. Έμπαινε μέσα στην mm. εξωτερικά η ιατρία, έβλεπε ένα γιατρό να τρέχει γύρω, 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 γύρω. γύρω. Άλλοι 10 άνθρωποι γύρω, γύρω, γύρω να προσπαθούν φλέβε, οξυγόνα και να είναι απ' έξω ταφορία τα σε τεράστια αναμονή. Μάλιστα. Mm. Mm συγκλονιστικό είναι αυτό. Τα πίστευτο πραγματικά. Ναι, είναι οι εμπειρίε μα, τουλάχιστον οι δικέ μου προσωπικέ εμπειρίε σε νοσοκομείο. Ναι. Είναι αυτή η χειρότερη, η χειρότερη εμπειρία που είσαι, και θα Αλλά αυτή πραγματικά ήταν η χειρότερη εμπειρία με ξεπέρασε. Δηλαδή δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι 26 ώρε ήμασταν έξω. Και μπορεί να περιμένει κάποιο να ανεβεί σε μια κλινική να νοσηλευτεί. Μάλιστα. Σε ένα σύστημα υγεία που το πληρώνει ο ίδιο ο ασθενή. Ξεκάθαρα. Για πάμε λοιπόν τώρα λίγο πίσω. Το νοσηλευτικό προσωπικό στι κλινικέ ήρωε. Πρώτα απ' όλα έχει να αντιμετωπίσει ένα ασθενή ο οποίο έχει μια αναμονή. Έχει κουραστεί. Mm -hmm. Βγήκαν κάποια στιγμή οι εξετάσει του. Η απόφαση του γιατρού είναι να παραμείνει στην κλινική για περαιτέρω εξετάσει. Έχει φάει μια ταλαιπωρία δικαιολογημένα κάτω, γιατί το νοσοκομείο, ό,τι νοσοκομείο και να είναι, σε κουράζει mm -hmm. όλη αυτή η κατάσταση. Ανεβαίνει <σχεδεύτερο> σε πάνω, κουρασμένο, εξαντλημένο, σε ποιον θα ξεσπάσει ε, τον νοσηλευτή. Αφού έχει φάει όλη την ταλαιπωρία των εξωτερικών. Πούμε. Αφού έχει φάει όλη την ταλαιπωρία των εξωτερικών, έχει ταλαιπωρηθεί και σε έχουν ταλαιπωρηθεί και οι υπόλοιποι για να σε φροντίσουν. Ανεβαίνει στην κλινική και ποιον Στην οποία κλινική είναι δύο-τρει άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν σε τα κουρασμένα φτερά. Ναι. Η, στην κλινική πάλι οι νοσηλευτέ, ειδικά στι εφημερίε, όταν παραλαμβάνουν τα περιστατικά να τα ελέγξουν, πού θα μπουν, πώ θα μπουν. <σχεδεύτερο> πρέπει να προσέξει και αυτό. Mm -hmm. Στι λοιμώξει που είναι μεταδοτικέ, πρέπει να προσέξει όταν θα πάει ένα άνθρωπο στην κλινική που έχει κάποια μεταδοτική λοιμόξη, να τον βάλει κάπου να τον απομονώσει, όσο αυτό βέβαια είναι εφικτό. Mm -hmm. Γιατί πολλέ φορέ όταν το νοσοκομείο γεμίζει από κόσμο, διασωλυνώνουμε και στα κρεβάτια. Ναι. Το έχει γίνει και ολόκληρη πολιτική συζήτηση γι' αυτό. Έχει... Στην ναι, κορυφή τη πολιτική. Άρθρα. και είναι αλήθεια. Mm -hmm. Γίνεται και αυτό στο νοσοκομείο. Ο νοσηλευτή λοιπόν εκεί καλείται πέρα από το να παρέχει τι πρώτε βοήθειε στον ασθενή, να ακούσει την κρίνια το ότι δεν αφήνουν τον συνοδό να παραμείνει πάρα πολλέ μαζί του, να ακούσει την κρίνια το ότι το σεντόνι δεν είναι ναι. στρωμένο καλά, να ακούσει την κρίνια ότι το κρεβάτι είναι χαμηλό, ψηλό. Ναι, ναι, ναι. Οτιδήποτε. Η δεν έρχεται αμέσω. Εκ των πραγμάτων ο νοσηλευτή στην κλινική, όταν είναι δύο-τρία άτομα και οι κλινικέ είναι γεμάτε, δεν θα μπορεί ποτέ να πάει γρήγορα να εξυπηρετήσει τον άνθρωπο, γιατί δεν θέλει, mm -hmm. γιατί δεν προλαβαίνει. Ε, μια υποθετική ερώτηση τώρα, αν ήταν στο χέρι σου, τι θα έκανε στο λαϊκό νοσοκομείο για να μπορέσει να ανταποκριθεί στη ζήτηση που δημιουργείται για υπηρεσίες υγεία. Και να έχει και το προσωπικό χαρούμενο. Χαρούμενο. ικανοποιημένο. Πρώτα απ' όλα θα τριπλασίαζε το προσωπικό. Μάλιστα. Θα βοηθούσε του γιατρού να έχουν ανθρώπινε συνθήκε εργασία και να έχουν και δικαίωμα το διάλειμμα. Γιατί κακά τα ψέματα στα νοσοκομεία, όταν εφημερεύουμε, δεν έχουμε όχι ότι μα κυνηγάει κανεί, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Ε, θα έφερνα παραπάνω φορεία. Πιο ευέλικτα. Mm -hmm. Για να μπορούμε και εμεί να μεταφέρουμε περισ... περισσότερη άνεση, να μπορούν να μεταφέρουν και τραυματιοφορεί μάλλον περισσότεροι άνεση στου ασθενεί. Ε, θα τριπλασίασα το προσωπικό. Mm -hmm. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Μετά θα έφτιαχνα με τι κλινικέ λίγο πιο ανθρώπινε. Mm -hmm. Κτηριακά μιλάω πάντα. Ναι, ναι, ναι. Θα παρήχα αγαθά. Όπω σεντόνια, κουβέρτε. Και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Πολλέ φορέ στην εφημερία τελειώνουν. Μάλιστα. Πολλέ φορέ όταν ε, δεν είναι παρκή, τελειώνουν. Γιατί τα συντόνια ματώνουν. Έρχεται κάποιο ματωμένο και δεν μπορεί να τον κρατήσει μετά το μάνα, τα συντόνια. Δεν μπορεί να τον. Θα πρέπει να τον αλλάξει. Ε, Βεβαίω. Δεν μπορεί να πα έναν άνθρωπο στην κλινική με ματωμένα συντόνια, κουβέρτε σκισμένε και αυτά. Πρέπει να τα ανανεώσεις. γιατί τραβάμε. Και επειδή αυτά τα συντόνια απ τη φορά, πολλέ φορέ μα κύρονται, μα μένουν και στα χέρια. Ε, βέβαια. Από την προσπάθεια. Από τη συχνή χρήση. Θα έλεγα να υπάρχει επάρκεια στα, στα, αγαθά του νοσοκομείου. Mm -hmm. Να δώσω τη σιγουριά στον ασθενή ότι όταν θα έρθει στο λαϊκό, θα κάνω το δυνατό, το δυνατό να μην περιμένει πολλή ώρα, ότι θα γίνει καλά και ότι θα υπάρχουν ανθρώπινε συνθήκε εργασία. Όχι μόνο στο λαϊκό. Το λαϊκό, mm -hmm. λαϊκό το έχουμε πει ότι είναι με όλη την ταλαιπωρία που έχει υποστεί, είναι σε. Ναι. Yeah. Αφροδίτη με. Έτσι σόκαρες λίγο με, τα, με τις ακραίες που περιέγραψες και σκέφτομαι ότι το τι αντιμετωπίζετε εσείς, που είστε πραγματικά στην πρώτη γραμμή της μάχης, ε, και το πώς εμείς, αυτοί που είμαστε έξω από, το, από τον τομέα της υγείας, ε, προσλαμβάνουμε το, τη δουλειά που κάνετε, είναι και μέτρο του πολιτισμού μας. Δηλαδή, το να μπορείτε να κάνετε εσείς τη δουλειά σας με αξιοπρέπεια και να δίνετε τέτοιες υπηρεσίες που και ο ασθενής να μην αισθάνεται ότι καταπατιέται βάναυσα η αξιοπρέπειά του, είναι μέτρο του πολιτισμού μας. δηλαδή, δεν έπρεπε να έχουμε τέτοια φαινόμενα, αν θέλουμε να λεγόμαστε πολιτισμένη χώρα και κυρίω ότι ειδικά στο θέμα της υγείας, αν κάποιο μάθημα πήραμε, είναι ότι αυτό το ζήτημα δεν είναι κάτι που μπορεί να αφορά το διπλανό μας χωρίς να αφορά εμάς. Ναι. Διότι μπορεί και σε μας να τύχει, διότι μπορεί ο φίλος μας, η φίλη μας, ο σύντροφός μας να χρειαστεί βοήθεια ή να δουλεύει στον ε, τομέα της υγείας ή να μην έχει πρόσβαση στην περίθαλψη ενώ έχει μία λίμωξη η οποία είναι μεταδοτική. Και άρα να έχει πρόβλημα το σύνολο της ε, κοινότητας. Αισθάνομαι ότι είναι τόσο μακρινός ο καιρό που μας ζητούσε η κυβέρνηση να βγαίνουμε στο μπαλκόνι και να χειροκροτούμε <Κι> με αυτά που μου περιέγραψες τώρα εσέ και αισθάνομαι ότι την επαύριο θα χρειαστεί μία υπερπροσπάθεια για να στηριχτεί το σύστημα στα πόδια του. Και σε ανθρώπινο δυναμικό πολύ σοβαρή αύξηση και στις αμοιβέ. Αλλά όλο, όλες αυτές οι περιγραφές σου δεν αφήνουν καμία δικαιολογία. Τι θέλω να πω, δεν αφήνουν καμία δικαιολογία στην πολιτική ηγεσία. Γιατί. Γιατί εάν υπάρχει μία λέξη η οποία χαρακτηρίζει τον εργαζόμενο στην υγεία είναι η αυταπάρνηση και η αυτοθεσία. Mm. Δεν πληρώνεται αυτό που κάνετε. Και σίγουρα δεν το κάνετε για τα λεφτά. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βάλουμε πάρα πολύ καλά στο μυαλό μα, ε, όλοι. Ναι, θα ήθελα να το καταλάβει και ο κόσμο ότι πολλέ φορέ, όταν καμιά φορά αργεί, όταν δεν μπορεί ο τραπεζικό να έρθει άμεσα, δεν είναι ότι επειδή. Γιατί ακούσαμε και στο παρελθόν ότι εντάξει, δημόσιοι υπάλληλοι είστε. Έλα σε ένα νοσοκομείο στην εφημερία να σου πω πόσο δημόσιοι υπάλληλοι είμαστε. Και αυτό μα πληγώνει. Mm -hmm. Μπορεί σε κάποιο άλλο πόστο να πει ότι χθε κάτι ο δημόσιο υπάλληλο. Ναι. Εμεί δεν μπορούμε. Δεν έχετε καμία πολυτέλεια. Καμία πολυτέλεια. Να... Μιλάμε για ή... τη... Τι... το διάλειμμά σα, την ανάγκη σα. Μα... Οτιδήποτε. Μας. Ο, το διάλειμμά μα έρχεται. Βέβαια, αν είμαστε τυχεροί, στην αλλαγή τη βάρδια να κάτσουμε λίγο. Αν. <χε> Αυτό δεν είναι. ειδικά σε μία εφημερία. Ποτέ. Στο δημόσιο νοσοκομείο δεν υπάρχει δημόσιο υπάλληλο. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Θέλω να το τονίσω να. αυτό πάρα πολύ, γιατί το ακούω πάρα πολλέ φορέ. Να κρατήσουμε δηλαδή ότι εκεί πηγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν ότι με το που θα βάλουν την ποδιά ξεκινάνε και μπαίνουν σε ένα περιβάλλον και μία συνθήκη ακραία, ακραία ναι. και ωριακή. Μέχρι να σχολάσουν. Άνθρωπο που θα μπορεί να πει ότι θα καθόταν πιο εύκολα κάθεσαι σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο να πάρει μία ανάσα παρά στο δημόσιο νοσοκομείο με τι εφημερίε. Αυτό θέλω να το τονίσω, γιατί πολλοί λένε εντάξει, μου πήγε στο δημόσιο τι έγινε. Mm -hmm. Έγινε. Και για να ολοκληρώνουμε αυτό το τελευταίο που είπε ο κύριος Πλεύρης ότι είναι λίγα τα χρήματα που δίνουμε, οι ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία είναι λίγες και πρέπει να τις αυξήσουμε. Πώς το άκουσε. <laughs> <laughs> Τι κάνει μια νιάου στα κεραμίδια. Θέλουν να αυξήσουν τη δαπάνη έτσι. Θέλουν να αυξήσουν τη δαπάνη γιατί όμως. Όποιο έχει θα πηγαίνει, όποιο δεν έχει. Μήπως θέλουμε υγεία δύο ταχυτήτων πάλι. Προς τα εκεί πάλι. Δηλαδή τα είναι, είναι, αυτό, θέλουμε. αυτό θέλουμε και το στοχεύουν και το δουλεύουν. Το στοχεύουν, το δουλεύουν. Το πάνε λίγο στο, στο πλάνο. είναι δύο ξεχωριστέ λίστε αναμονή. Ακριβώ. Γενικά, προσπαθούμε τι θέλουμε. Θέλουμε τα νοσοκομεία ιδιωτικά. Εξάλλου, ο κύριο Μητσοτάκη το έχει πει για το χρόνια. Ξανά. Ξανά, και ξανά. Ξανά, και ξανά. ξανά και ξανά. Δεν γίνεται όμω αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι όλοι. Μέσα στο νοσοκομείο. Ξέρω, εγώ, εγώ, εγώ το Μητσοτάκι, α πούμε, θα τον καλούσα ή το. Πλέμβη, να πάει με κάτι να, να παρατηρήσει μία βάρδια δική σας. πλεύρες, Όχι, έχει με την όπια για τα, τους, Όχι, ήρθε. τους υπερπάνους. ήρθε και σαν, ασθενής. Έχει και σαν ασθενή. Έχει έρθει σαν Α, έχει νοσηλευτεί. Ναι, το θυμόμαστε αυτήν βέβαια. Έχει νοσηλευτεί ο κύριος πλεύρης. Θα ήθελα να μου εξηγήσει όμως όλοι αυτοί που έρχονται οι άνθρωποι και κάποιοι είναι άνεργοι, κάποιοι είναι φτωχοί. Δεν έχουν ασφάλεια. Μέχρι στιγμή το δημόσιο σύστημα υγείας καλύπτει του πάντε. Αυτοί οι άνθρωποι τι θα κάνουν. Θα ήθελα να το ρωτήσω αυτό. Τι πρέπει να κάνει η πολιτεία, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να λεγόμαστε άνθρωποι. Ναι. Πρέπει να του προστατέψει. Έτσι δεν είναι. Εννοείται. Υπάρχει ένα ιδιωτικό νοσοκομείο το οποίο θα του προστατέψει. Όχι, δεν θα γίνει ποτέ. Γιατί αυτό. λοιπόν τα νοσοκομεία μα εκεί τα οδεύουν. Γι' αυτό και υπάρχει όλη αυτή η εξαθλίωση σήμερα. Μάλιστα. Αφροδίτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.